Thank you.
εκκλησίας μας, αλλά και κάθε Αγίου, τα λίτσανα, επειδή είναι ετοιμένα την άφθαρτη χάρη του Χριστού, που δείχνει ότι το σώμα που τα έντυνε τα λίτσανα αυτά, αλλά και η ψυχή η οποία βρισκόταν μέσα σε αυτό το σώμα, ευαρέστησαν τον Θεό, γι' αυτό και η χάρη σας και των λίτσανων πληροφορεί τους πιστούς, πληροφορεί το σώμα της Εκκλησίας. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι ανάμεσά μας σήμερα ο Άγιος Γεώργιος είναι ένα κομμάτι του ουρανού. Σήμερα λοιπόν ανάμεσά μας ο Άγιος Γεώργιος είναι ένα κομμάτι της Ανάστασης του Χριστού. Είναι η Ανάσταση του Χριστού που συνεχίζεται στους αιώνες. Γιατί οι Άγιοι δεν κάνουν τίποτα παρά να σαρκώνουν στη ζωή τους την αναστημένη ζωή του Χριστού. Τα βήματα ενός Αγίου ανθρώπου όταν περπατάει πάνω στη γη ταυτίζονται με τα βήματα του Θεού μέσα στην ιστορία. Τα βήματα ενός Αγίου Ανδρογίνου, όταν πορεύεται κατά Θεόν, ταυτίζονται με τα βήματα του Θεού μέσα στην ιστορία. Τα βήματα κάθε πιστού, όταν η ζωή του αρέσει στο Θεό, ταυτίζονται με τα βήματα του Θεού μέσα στην ιστορία. Και συμπτωματικά, αλλά πρέπει και αυτό γεγονός αξιοσημείωτο, ότι αύριο ξημερώνει η Κυριακή και κάθε Κυριακή, από την Κυριακή του Αντίπασχα και μετά που ανακυκλώνεται η εορτή του Πάσχα, κάθε Κυριακή είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και για να το γενικεύσουμε το πράγμα, κάθε Θεία Λειτουργία θα λέγαμε ότι είναι η Ανάσταση του Χριστού μας που εισβάλλει μέσα στην ιστορία. Δηλαδή από την εποχή εκείνη που αναστήθηκε ο Χριστός, όταν αναστήθηκε 24-25 Μαρτίου του 1933 και χύθηκε το φως από το Πανάγιο Τάφο σε όλη την Οικουμένη, μέσα σε αυτό το φως του Χριστού κρινόμαστε όλοι από τότε. Το φως αυτό εξακολουθεί και είναι χυμένο και θα λάβει στους αιώνας των αιώνων και μέσα σε αυτό θα κρίνονται οι πάξεις μας, η προσωπική ιστορία του καθενός μας, τα πάθη του, η κατάσταση της ψυχής του, η κατάσταση των κινήτρων του, όχι τι κάνει αλλά γιατί το κάνει, όλα αυτά ανακρίνονται ανά πάσα στιγμή μέσα στις καρδιές μας από το φως του Χριστού που έχει χυθεί από τον ζωοδόχο τάφο μέχρι σήμερα και στους αιώνας των αιώνων. Που σημαίνει, θέλοντας και εμείς, όλοι μας κολυμπάμε μέσα στο φως του Χριστού. Και εκ των πραγμάτων, άλλους το φως αυτό του Χριστού θα φωτίζει και άλλους θα καίει, διότι το φως έχει διπλή ιδιότητα, φωτίζει και καίει. Ανάλογα λοιπόν με το πώς είμαστε μέσα μας και από τι σώοι πράγματα είμαστε δηλαδή, το φως του Χριστού άλλους θα φωτίζει και άλλους θα καίει. Άρα, τα λείψανα, εδώ είναι το χέρι, βλέπετε το τεμάχιο της χείρας του Αγίου Γεωργίου, λοιπόν, της χειρός του είναι, λοιπόν, και άλλοτε που φέραμε άλλα λείψανα, εδώ και Τιμόθεος φροντίζει πάντοτε να επισκέπτονται την Αγία Μαρίνα χαριτωμένα λείψανα Αγίων και να ενισχύει το φόρμα των πιστών, δεν αποτελούν τουριστική ατραξιόν. Λοιπόν, να δούμε να δούμε τι και πώς και περιέργως όπως έρθει ο περιέργως να φύγουμε, διότι έτσι τούλα τα πούμε, τούλα τα πούμε, θα πούμε, θα πούμε και θα μας πει ο Χριστός όταν βρεθούμε απέναντί του. Κοιτάξτε να δεις, στις 25 Αυγούστου του 2018 έπεσες πάνω μου, πήρες κατάλληλα. Και τότε ο καθένας ανάλογα με το τι θα έχει φτιάξει τη ζωή του, γιατί αν θα έχει αποκτήσει πνευματικούς οφθαλμούς ή όχι, ή θα αγκαλιάσει τον Χριστό σφιχτά για πάντα στους αιώνες, μαζί με τον Χριστό, την Παναγία μας και τους Αγίους, θα τους θεωρεί ομόφρονές του και θα είναι ομόφρονές του, γιατί έτσι δεν φρόντισε να έχει ζήσει όλη τη ζωή, ή θα κατεβάσει το κεφάλι και θα πάει στον τόπο των Ιδίων. Και ποιος είναι ο τόπος ο ίδιος? Είναι ο τόπος που είναι και τρόπος ζωής, όταν ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στον εαυτό του και ζει εγωκεντρικά και όχι εκκλησιαστικά. Είδατε ότι ο Άγιος όχι μόνο φωτίζει, αλλά και ενώνει τους ανθρώπους. Πόσοι μαζευτήκαμε γύρω από τον Άγιο Γεώργιο? Οι μέλισσες γύρω από το μέλι πάνε, να το πνευματικό μέλι και να οι μέλισσες εμείς που πρέπει έτσι να σταθούμαστε για να τρεγούμε το μέλι της Θείας Χάρης. Γιατί είτε έχουμε κείμενα των Αγίων, διαβάζουμε κείμενα του Πατέρα, είτε έχουμε λείψανα των Αγίων, αυτή η μία χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι και η χάρη του Χριστού μας, που είναι και η χάρη των Αγίων, που είναι και η χάρη της Παναγίας, που είναι και η χάρη του Ιερικού μας Θεού, προχαίρεται, είτε πρόκειται για κείμενα, είτε πρόκειται για λείψανα.
Και είναι μεγάλη ευλογία για τον καθένα από εμάς ότι έχουμε γεννηθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Μικρά σαν ήμασταν, ο παπάς μας βούτυξε στην κολυμπήθρα 3 φορές και η κολυμπήθρα σηματοδότησε τη δεύτερη μήτρα η οποία μας γεννάει, άλλωστε μοιάζει και τη μήτρα στο σχήμα, διότι η πρώτη μήτρα είναι η μήτρα της μητέρας του καθενός και η δεύτερη μήτρα που είναι η πνευματική μας γέννηση είναι η Αγία Κολυμπήθρα, από τα ύδατα της οποίας βγήκαμε όλοι μας. Και τα ύδατα αυτά ήταν τα ύδατα του Ιορδάνη ποταμού την ώρα που βαπτιζόταν ο Χριστός. Για τον καθένα από εμάς, τι δωρεά, τι ομορφία, τι ευλογία είναι αυτή. Το ζούμε όμως μέσα μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και βγαίνοντας από την Κολυμπήθρα, μικρά σαν ήμασταν, ανεπίγνωστα, όσο το καταλαβαίνουμε, μας έντυσε ο Χριστός με τη χάρη του. Όλα τα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν είχαμε το κέντρο του λόγου, δεν είχε ακόμα στο μυαλό μας λειτουργήσει κανονικά και δεν μπορούσαμε να μετατρέψουμε στο κύριο μας αυτά που αισθανόμαστε. Γιατί το παιδί βιώνει με κατάληπτες καταστάσεις όταν γίνει από την Κολυμπήθρα λοιπόν, και όλοι μας, Ορθόδοξοι Χριστιανιώτες, αφού ντυθήκαμε τον Χριστό, κατόπιν επήραμε τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος και του Ιερού Χρίσματος, αφού τις αισθήσεις μας τις έχρισε ο ιερέας με υλικό μύρο. Η αόρα της Ιεράνης, δια του υλικού μύρου, λοιπόν κατέβηκε στις αισθήσεις μας, στα μάτια μας, στα χέρια μας, στα πόδια μας, στον υπογάστριο χώρο, στην πλάτη, έτσι, στο μέτωπο, στα αυτιά, στο στόμα, στη μύτη. Έτσι, αγιάστηκαν οι αισθήσεις μας για να δίνεται χώρο στη Θεία Χάρη δια των αισθητηρίων να περνάει μέσα μας και να ζωογονεί το χώρο της καρδιάς μας, η οποία είναι νεκρή και βρωμάει και ζεχνεί. Ένας στάβλος η καρδιά μας, και όπως ο Χριστός μπήκε στον Όγκο Σολομώντα και πήρε έτσι το μαστίγιο και άρχισε και τον γύρνα και θα λέγαμε σαν ερυθούμενο και πήρε φαλάκι για τους πολεμιστές και τους αρχιερεμβούς μέσα στην καρδιά του καθενός από εμάς. Υπάρχουν άλλοι πολεμιστές και άλλοι αρχιερεμβοί, άλλοι δαίμονες και άλλοι διαβόλοι και τριβόλοι που είναι τα πάθη του καθενός. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας, πήραμε τα όπλα από την Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χάρη του Πανελλήνιου Βαπτίσματος, είναι η χάρη του Αγίου Μύρου, του Χρίσματος, αλλά είναι η χάρη των άλλων μυστηρίων, του Ευχελαίου, ο γάμος, ο σόφος γάμος, τον οποίο έρχεται ένας άνθρωπος, ένας άντρας με μια γυναίκα. Γιατί άντρας με γυναίκα είναι ο γάμος. Έτσι έχουμε και άλλα την άλλη, τώρα τελευταία. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος είναι χωρίς Θεό, όλα επιτρέπονται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τέρας και ζώο από τον άνθρωπο και εκτείνος, αν δεν υπάρχει Θεός. Όπου δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Διότι αυτά που νομοθετούνται σήμερα, ξέρετε τι δείχνουν. Τη ζωή αυτών που νομοθετούν. Αυτά κάνουν και αυτά νομοθετούν. Εμείς όμως, εσύ ο Χριστός μας, να είμαστε το αλάτι της ημέρας. Για να μην σαμπίσει η ημέρα. Είμαστε λοιπόν το αλάτι της ημέρας. Πώς θα γίνει αυτό? Βαπτιστήκαμε λοιπόν και χρηστήκαμε. Να το δούμε λίγο παραστατικά αυτό και κάνουμε και λίγο κατήχηση σήμερα. Η βάπτιση του καθενός από εμάς είναι σαν να σε πιάνει κάποιος και να σε φυτέψει σε ένα περιβόλι. Γιατί το περιβόλι αυτό λέγεται Εκκλησία. Ο καθένας από εμάς λοιπόν όταν βαπτίστηκε είναι ένα φύτευμα, ένα νεόφυτο, μικρό φυτό στο περιβόλι που λέγεται Εκκλησία. Με το που πήραμε το χρήσμα σημαίνει ότι πήρε τη δυνατότητα του φυτό αυτό να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει. Πόσο να μεγαλώσει? Να γίνει Χριστός. Καθένας από εμάς. Να γίνει Παναγία, να γίνει Άγιος, κατά χάρη μου, γιατί ξέρουμε κατά φύση τι είμαστε. Αλλά και φυτεμένος να είσαι και να έχεις δυνατότητα να αναπτυχθείς, δεν μπορείς να αναπτυχθείς αν δεν ποτιστείς, αν δεν ποτίσεις το φυτό, δεν μεγαλώνει. Ποιο είναι το πότισμα? Η Θεία Κοινωνία. Σώμα και αίμα Χριστού. Χρόνια σας φωνάζαμε, κοινωνάτε, κοινωνάτε, κοινωνάτε. Και είστε μερικοί τόσο σκράτες, με συγχωρείτε, που σας βλέπω ακόμα και λέω τι έγινε αυτός ο άνθρωπος. Τι έγινε αυτή η κυρία, δεν άλλαξε από τότε. Παραμένει συστηματικά μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Βρε το κουβάρι της ζωής σου τελειώνει. Σιγά σιγά θα βρεθείς εκεί. Γιατί να βρεθείς άγιος από την χάρη του Χριστού? Μα δεν λάχταρα στον Χριστό. Λάχταρα στον Χριστό σώμα του και πνεύμα του. Τι νομίζω ότι είναι η Θεία Κοινωνία, βραβείο? Δεν είναι βραβείο. Ψυχοφάρμακο είναι. Για να ζήσεις. Για να γίνεις καλά. Και να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου, τα ξεπέραστε. Μόνο με την χάρη της Θεού ξεπερνούνται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα πάντα, τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι χωρίς μετάνοια. Υπάρχει ο πνευματικός, υπάρχει η ομολόγηση. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στο πνευματικό, ομολογούμε τις βασικές μας πτώσεις.
μετανοούμε από την άκρη αμαρτίας, μαλακώνει η καρδιά, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας, πηγαίνουμε πέρα με το σώμα και το αίμα του Χριστού, δυναμώνει και η προσευχή μας, στερεωνόμαστε στην εχριστό ζωή, υπερβαίνουμε με τη γερά, είμαστε αισιόδοξοι όταν πρέπει, χαρούμενοι, μετεδίζουμε αυτή τη χαρά στους άλλους ανθρώπους και αυτά είναι αποτελέσματα. Έτσι, αφήνει ο Θεός. Το αφήνει για να ταπεινωνόμαστε. Τι αιτήστερο λοιπόν, έτσι έλεγε ο Βάσης Όης, το γεροντικό, άμα διαβάσετε το γεροντικό που έχει τα αποφθέγματα των γερόντων των πρώτων αιώνων της χριστιανοσύνης, ότι όμορφες και απλές διηγήσεις στην έρημο της Θεβαΐδος, της Αιγύπτου και τα λοιπά και μετά τα πρώτα μοναστικά τάγματα πέρας του Μεγάλου Αντωνίου που δημιουργηθήκανε λοιπόν, έχουν γέροντες φωτισμένοι με τον Θεό και λένε μερικά αποφθέγματα και προσφέρουν μερικά περιστατικά από τη ζωή τους που είναι πολύ διαφωτιστικά. Έλεγε λοιπόν ένας από αυτούς τους γέροντες που αβάς Σισόης, τι αιτήστερο, κάθε μέρα που πέρναγε, έλεγε τι μου λείπει ακόμα, μέχρι που ήρθε η ώρα να τον πάρει ο Θεός και έλαβε μέσα στη χάρη του Χριστού και δεν το καταλάβαινε. Και έλεγε τι αιτήστερο, και τον πήρε ο Χριστός ακριβώς γιατί πίστευε ότι σε κάτι πιστεύωσε. Αλίμονος τον αυτάρχη, αλίμονος αυτό που τα ξέρει όλα, και λίγο σε αυτό που νομίζω ότι κάτι έχει κάνει στην Εκκλησία. Όσο προχωράει ο άνθρωπος πραγματικά, τόσο πιο άχρηστος αισθάνεται, τόσο πιο μηδέν αισθάνεται, αλλά έρχεται το ένα του Χριστού που πρέπει το μηδέν γίνεται 10. Και όταν οι άλλοι το έχουν πει πολλές φορές, σου βάζουν 10, το μηδέν είναι από σένα και το ένα από τον Χριστό. Έτσι λοιπόν προχωράμε πνευματικά μέσα στην Εκκλησία. Τι αιτήστερο, ήταν ένας νέος, όχι σε αυτό το του Ευαγγελίου, αλλά πιο πονηρός. Προέδρος, που πήγε σε έναν ομπελίστα συγγραφέα, δεν θυμάμαι το όνομά του, και του λέει: ξέρεις, του λέει, από ο Χριστός ζητάει πολλά πράγματα να κάνω γι' αυτό και φοβάμαι μη τυχόν, αν αρχίσω και μπαίνω στον λόγο του Χριστού, μη τυχόν εξουθενώσω τόσο πολύ τον εαυτό μου και τόσο πολύ ευλογιστό, που δεν μπορώ να λειτουργήσω σαν φυσιολογικό άνθρωπο. Και του απαντάει ο ομπελίστα και του λέει: από να δεις, παιδί μου, εάν μπλέξει με τον Χριστό, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε αφήσει ήσυχος όλη σου τη ζωή μέχρι ώστε να αξιοποιήσεις όλα σου τα χαρίσματα. Γιατί είναι δικά του. Δεν ξέρω αν όμως ο νέος πήρε την απάντηση αυτή. Το τι αιτήστερο, τι μου λείπει. Ότι τι αιτήστερο, είπα για πολλούς όμως τα υπάρχοντα και διάδοση πτωχής. Το άκουσε ο Μεγάς Αντώνιος που ήταν λαϊκός. Ήξερε την Αγία Γραφή υποστήθους. Ακούει λοιπόν, τι αιτήστερο, είπα και πολύ σου τα υπάρχοντα και διάφορε πτωχέ και τα πάντα. Και κάνει κυριολεκτική εφαρμογή αυτού που λέει το Ευαγγέλιο. Τα πουλάει όσο και δεν έχει και πάει στην έρευνα. Τα ακούει ο Μέγας Βασίλειος. Τι αιτήστερο, είπα και πολύ σου τα υπάρχοντα και διάφορε πτωχέ και τα ευρωπαϊκά. Πουλάει και αυτά που έχει ο Μέγας Βασίλειος, επενδύει τα χρήματά του, φτιάχνει τη βασιλιάδα, έτσι βάζει του τοπού μέσα, βάζει φτωχοκομείο, βάζει γεροκομείο, βάζει νοσοκομείο, βάζει νεκροκομείο. Με τα χρήματά του και ακολουθεί τον Χριστό. Έτσι είμαστε λέει ο Χριστός. Ας μας έπρεπε μια έκφραση. Ξεσαμάω παραγγελία, να είναι ο καθένας από εμάς με ποια έννοια, να μην δεχόμαστε κανένα αφεντικό στην πλάτη μας πλην του Χριστού. Ούτε άνθρωπο βάρος να δεχόμαστε πάνω μας, ούτε πάνθος δικού μας. Τα πάντα στον Χριστό. Έτσι θα θέλει ο Χριστός. Όλα δικά μου. Θα είσαι όλος δικός μου. Λιάρης, την καλή έννοια. Ενώ ο διάβολος τι λέει, να πηγαίνεις στην εκκλησία, να κάνεις και καλά έργα, να κοινωνάς όχι συνέχεια. Όχι. Λοιπόν, δεν τα λες τους παπάδες, όχι ώρα, μην τα λες την εξωμοπέλη, τα λένε. Ναι, διάβολος του. Μην πάρεις δηλαδή τη χάρη του Χριστού, να κλείσεις, να κρύψεις κάτι μέσα σου, να δουλεύεις ένα εξωτερικό λογαριασμό και να ησυχάσεις. Λοιπόν, και να τα κάνεις όλα αυτά που κάνουν οι χριστιανοί. Εμένα λέει θα μου δώσεις τόσο. Λέει ο διάβολος. Ποιο είναι το τόσο. Για σκέφτεται ο καθένας σας τι του δίνεται και του δίνουμε, ξέρετε. Από τότε το τόσο λοιπόν σε κρατάει από εδώ, όπως ο Αρκουδιάρης την Αρκούδα, σε περιφέρει από εδώ και από εκεί και γίνεσαι ρετίκολο που λέμε, γίνεσαι θέατρο και αγγέλων και δαιμόνων. Γι' αυτό είναι ο Θεός Γεωργίος ανάμεσά μας σήμερα. Για να μας πει, κοίτα, όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Και εγώ τα έζησα και βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας αναγγείλω ότι Χριστός ανέστη. Και μέσα στην Ανάσταση του Χριστού ζούμε όλοι μας. Αρκεί να το ζούμε αυτό και να το πιστεύουμε και να παρακαλέσουμε τον Άγιο Γεώργιο και με την ευκαιρία εδώ, έτσι, των λατρευτικών εκδηλώσεων που θα πάρουν στον σωτήρι την περίοδο αυτή, να
κάνουμε προσπάθεια όλα αυτά να το κάνουμε κάπως πιο βαθιά μέσα μας, αμήν γέννητο. Είναι πολύ στο γνωρό σου δέσμο που θα το ρίμα σου ειρήνη, ότι όταν οι αυτοκοφθαρμοί σου τριών σου εκτίμασαν και τα πρόσωπα πάνω των λαών, φως αποκάλυψε και στον καιρό που σαν λαού σου ήρθα ή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την γέννη και Άγιο σε όλα σου νεώνα μη. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθη και τα σαματία σου πόν. Δέσποτα συμπόρησον μας αν μία στιγμή, να Άγιο πίστος και Κύριος, είδα στις ενέσεις πόν, ένα και το όνομα τόσο. Κύριε ελέησον, Κύριε Βασιλεία, Κύριε δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νίκια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το φεδρό της Αναστάσεως κήρυγμα, περ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προπονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καθόμενε έργων. Εσκύλεται ο θάνατος ηγέθη πιστός ο Θεός, Thank you.